Τα εργασιακά δικαιώματα στην περίοδο της πανδημίας αλλά και η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Η τομεάρχης εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, έδωσε το παρόν και έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας. Γεια σας και σας ευχαριστούμε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στο Ηράκλειο και ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ήρθατε για να συζητήσετε για πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Ωράρια, υπερορίες, απολύσεις, άδειες, απεργίες. Μια εξαιρετικά δύσκολη ατζέντα στη σκιά της πανδημίας, η οποία πανδημία ανέδειξε και το επιπλέον πλαίσιο της τηλεργασίας. Θέλω λοιπόν, συγκεντρώνοντας όλα αυτά που ακούσατε και συζητήσατε απόψε, να μας πείτε ποιο αναδείχθηκε ως το μείζον. Καταρχάς, νομίζω είναι το θέμα της συρρήκνωσης των μισθών και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Ξεκινώντας από τον νόμο Χατζηδάκη, που ούτως ή άλλως ήταν ένα πλήγμα για τους εργαζόμενους, καθώς επέβαλε την απλήρωτη δίωρη εργασία μετά το 8ωρο. Έχουμε μία περαιτέρω αυτή τη στιγμή τρομακτική μείωση της αγοραστικής δύναμης του κόσμου της εργασίας λόγω της έξαρσης της ακρίβειας και της καθήλωσης στην ουσία του κατώτατου μισθού. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, από την 1η Ιανουαρίου κατά 13 ευρώ μεικτά το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει 50 λεπτά του ευρώ μεικτά την ημέρα, το μεροκάματο. Αυτό ούτε μισό κουλούρι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να αγοράσει. Σε μία περίοδο, μάλιστα, που με τα στοιχεία του Νοεμβρίου πρέπει να σας πω ότι έχει επέλθει μία μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά 10%. Και αυτά είναι στοιχεία της Eurostat, στοιχεία ευρωπαϊκά. Το θέμα της τηλεργασίας, όμως, που θίξατε, είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό. Με την έννοια ότι είναι μια νέα μορφή εργασίας, βλέπουμε ότι συνεχώς ενισχύεται και λόγω της πανδημίας, αλλά κακά τα ψέματα είναι μια μορφή εργασίας που θα μείνει στο μέλλον, καθώς ενισχύεται συνεχώς η ψηφιακή διάσταση και στον χώρο της εργασίας και της οικονομίας. Το θέμα είναι σαφέστατα να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Η δική μας κριτική ακριβώς είναι ότι η τηλεργασία δεν μπορεί να είναι μια ευκαιρία απορρίφμισης όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, τους μισθούς. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι παρότι ο κύριος Χατζηδάκης είχε πει ότι θα κοιτάξει να μην υπάρχουν απώλειες για τους εργαζόμενους και μάλιστα ότι θα υπάρχει αποζημίωση για τα έξοδα που έχουν, γιατί ξέρετε και ο εργαζόμενος στο σπίτι του έχει έξοδα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί μέχρι το ρεύμα που καταναλώνει και μια σειρά άλλες ανάγκες, τις οποίες γλιτώνει ο εργοδότης. Δηλαδή, ο εργοδότης έχει όφελος όταν δεν έχει τα λειτουργικά έξοδα. Και έβγαλε μία υπουργική απόφαση αυτές τις μέρες ο κύριος Χατζηδάκης, που δίνει ως αποζημίωση για την τηλεργασία 28 ευρώ το μήνα, εξαιρώντας το ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι η αναλογική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων για τον κόσμο που εργάζεται με τηλεργασία. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές για τα εργασιακά, το Υπουργείο υπεραμεινόμενο έτσι των αλλαγών αυτών που ήρθαν και ψηφίστηκαν εν μέσω σφοδρότατων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση στη Βουλή. Ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι γνώμονας αποτελεί ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι κάτι που το ακούσαμε και τους προηγούμενους μήνες πάρα πολλές φορές να λέγεται. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ερμηνεύουν τα ευρωπαϊκά δεδομένα κατά το δοκούν. Να σας δώσω δύο στοιχεία. Ότι η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ευρώπη είναι άνω του 50% και σε ορισμένες χώρες όπως στην Ισπανία κοντεύει το 70%. Στη χώρα μας είναι περίπου στο 10% και με τον νόμο Χατζηδάκη στην ουσία πλέον προωθείται η ατομική σύμβαση με εκβιασμό μάλιστα και απειλή της απόλυσης, με ανεξέλεγκτες απολύσεις και όχι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες καταλύονται όπως και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και να σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτές τις μέρες συζητιέται μια ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, όπου μάλιστα συστήνει στα κράτη-μέλη να αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί, λέγοντας ότι αυτό όχι μόνο δεν βλάπτει τον πόλεμο κατά της ανεργίας, αλλά έρχεται να στηρίξει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να στηρίξει και την ενεργό ζήτηση, που είναι τόσο σημαντική σε μια περίοδο κρίσης και τελικά ευεργετική για την ίδια την οικονομία της Ευρωζώνης. Και ο κύριος Χατζηδάκης επιμένει ότι δεν αυξάνει περαιτέρω τον κατώτατο μισθό. Στην ουσία, σας είπα πριν αυτή την πολύ μικρή αύξηση. Αλλά μάλιστα δήλωσε στις Βρυξέλλες ότι είναι και παρκής
αυτός ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας, που όπως ξέρετε με το ζόρι μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι εργαζόμενοι στις βασικές βιωτικές τους ανάγκες. Και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεσμευτεί, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δεσμευτεί, ότι όταν θα έχουμε ξανά τη λαϊκή εντολή, ένα από τα πρώτα μέτρα θα είναι αφενός η κατάργηση των νόμων Χατζηδάκη και αφετέρου η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ και για τη στήριξη του κόσμου της εργασίας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ζήτησης. Θα ήθελα και το σχόλιο σας για τις αλλαγές που αφορούν τον ΕΦΚΑ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι το πρώτο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση δόθηκε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα από την κεφαλοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, όπου στην ουσία παραδίδει την επικουρική ασφάλιση στα ιδιωτικά συμφέροντα. Τώρα κάνει ο κ. Χατζηδάκης το επόμενο βήμα. Ανακοίνωσε ένα νόμο με τον οποίο έρχεται να προσλάβει μετακλητούς, ιδιώτες, σε διευθυντικές θέσεις στον ΕΦΚΑ. Άρα εδώ έχουμε αφενός ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, αντί να γίνει μία αύξηση του προσωπικού, το 40% έχει ήδη μειωθεί από συντάξεις. Πήγαμε σήμερα και στον ΕΦΚΑ εδώ στο Ηράκλειο και είδαμε πραγματικά τις ανάγκες που υπάρχουν. Τις ανάγκες όσον αφορά το στελεχειακό δυναμικό, τις ελλείψεις που υπάρχουν. Και αυτό αφορά τελικά τους ίδιους τους συνταξιούχους, τους ασφαλισμένους. Αλλά δυστυχώς η λογική της κυβέρνησης είναι συνεχώς να απαξιώνει τις δημόσιες υπηρεσίες αντί να στηρίζει το δημόσιο και το κοινωνικό κράτος. Γιατί τελικά στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι η συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και η ενίσχυση συνεχώς των λίγων και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Κοιτάξτε, τις παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον. Το κίνημα αλλαγής είναι κομμάτι του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Από εκεί και πέρα φυσικά δεν παρεμβαίνουμε. Είναι μια εσωτερική δημοκρατική διαδικασία. Θα αξιολογήσουμε κι εμείς το αποτέλεσμα όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή την Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός σήμερα με την ψήφο του ελληνικού λαού, του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει επανειλημμένα δηλώσει την ανάγκη να υπάρχει ένας ευρύτερος προοδευτικός διάλογος με όλες τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις. Άρα, αυτό που μπορώ να ευχηθώ είναι οι εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ να σηματοδοτήσουν μία ενίσχυση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου απέναντι σε αυτή την δεξιά και σκληρή νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που βιώνει σήμερα ο τόπος. Πάντως, μερίδα του τύπου χρεώνει αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η αυξημένη συμμετοχή σε μια ισοκομματική διαδικασία που συνήθως βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις κινείται σε πιο χαμηλά επίπεδα, συνήθως. Αν λοιπόν όλο αυτό θα αποτυπωθεί και στις βουλευτικές εκλογές, με επαναπατρισμό, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, των ψηφοφόρων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και στράφηκαν πρωτίστως στο ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να κρίνει από μια ισοκομματική διαδικασία τέτοιου είδους ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχει σημασία στη δημοκρατία η ενεργό συμμετοχή, από την πλευρά μου θεωρώ θετικό το ότι υπήρχε μια αυξημένη συμμετοχή σε μια ισοκομματική δημοκρατική διαδικασία και θα το έλεγα για κάθε κομματική διαδικασία, όπως και για κάθε κοινωνική διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, όπως σας είπα, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εκ των πραγμάτων, με την ίδια την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, αποτελεί το βασικό κορμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, του ευρύτερου αριστερού χώρου στη χώρα μας. Και υπό αυτή την έννοια η δική μας μάχη, γιατί όπως ξέρετε είμαστε και εμείς σε μια διαδικασία προσυνεδριακή. Σωστά. Θα γίνει το συνέδριό μας το Φεβρουάριο. Όπως βλέπετε και με τη σημερινή μας εκδήλωση, την περιοδία που κάναμε, το κάνουμε σε όλη τη χώρα, το κάνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν θέλουμε να είναι μια κλειστή διαδικασία μέσα στους κομματικούς τοίχους, θέλουμε με εξωστρέφεια να είμαστε κοντά στον κόσμο, στα κοινωνικά κινήματα, στους φορείς, στους κοινωνικούς και παραγωγικούς και κυρίως να μπορούμε και να ακούμε τα προβλήματα, αλλά πάνω απ' όλα να αναδεικνύουμε τις θέσεις μας ως φορέας για μια εναλλακτική προοδευτική αλλαγή και διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ξενογιανακοπούλου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.